Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο πεντηκοστό επεισόδιο του podcast. Το podcast αριθμός 50 και δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα σως θέμα, μία θεματάρα. Μία είναι η λύση για ναρκισιστές και τοξικούς, no contact. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την πιο αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης των ναρκισιστών και εν γέννη των τοξικών ανθρώπων στη ζωή μας, που δεν είναι άλλη παρά το no contact. Το no contact στα ελληνικά μεταφράζεται μηδενική επαφή. Όταν μιλάμε για απόφαση no contact και για εφαρμογή απόφασης no contact, Μιλάμε για τη συνθήκη εκείνη, στην οποία έχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι ένας άνθρωπος που μας έχει ταλαιπωρήσει στη ζωή μας είναι τοξικός προς εμάς, έχει πιθανότατα αναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, έχει έναν εναντιωματικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα και έχουμε πιστεί ότι αυτός ο άνθρωπος μας βλάπτει, Έχουμε αποδεχθεί ριζικά αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα. Έχουμε προβεί στο λεγόμενο radical acceptance, που στα αγγλικά σημαίνει ριζική αποδοχή, αλλά μεταφράζεται συνήθως στα ελληνικά ως ραγδαία αποδοχή. Έχουμε πάρει απόφαση δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν για χρόνια φίλος μας ή αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να είναι ένας γονιός μας, Μπορεί να είναι ένας σύντροφος ερωτικός, μπορεί να είναι ένας πρώην συνεργάτης, μπορεί να είναι ακόμη και ένα ενήλικο παιδί μας. Έχουμε πιστεί ότι όντως έχει μία παγιωμένη προβληματική προσωπικότητα και δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα αλλάξει και να προσπαθούμε να διαχειριστούμε μία σχέση με έναν προβληματικό, τοξικό, επικίνδυνο για τη ψυχική και σωματική υγεία μας άνθρωπο και πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο. Γνωρίζω πως αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα δύσκολο και ένα ζήτημα που πονάει πολλούς ανθρώπους. Γνωρίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάρει κάποιος την απόφαση για να διακόψει κάθε επαφή με ανθρώπους με τους οποίους έχει ιστορικό σχέσεις και είναι οι άνθρωποι αυτοί αποδεδειγμένα τοξικοί, ναρκισιστές, εναντιωματικοί, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλές και αγαθές προθέσεις για τη σχέση, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις αυτή την απόφαση και ακόμη πιο δύσκολο είναι να την εφαρμόσεις την απόφαση αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσω βιωματικά. Όσοι είστε συνδρομητές και παρακολουθείτε τα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά στο ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube, έχετε έρθει ξανά σε επαφή με βιωματικέ μου καταθέσεις, με βίντεο στο οποίο μιλάω για την προσωπική μου ζωή και αναφέρομαι στις δικές μου προσωπικές δυσκολίες. Στο podcast δεν το έχω κάνει μέχρι σήμερα αυτό πολύ, αλλά προετοιμαστείτε, το επεισόδιο αυτό θα είναι άκρος βιωματικό. Επειδή είμαι πεπισμένη ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε παραδείγματα και προς μίμηση, αλλά και προς αποφυγή. Το δικό μου παράδειγμα είναι κυρίως προς αποφυγή. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έζησα διατηρώντας επαφές με ανθρώπους οι οποίοι ήταν τοξικοί προς εμένα. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου προσπαθούσα να συνδυάσω τα συνδύαστα. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ήμουν εχμάλωτη στην πεποίθηση, στο πιστεύω το θρησκευτικό πιστεύω, αν θέλετε, ή το κοινωνικό πιστεύω, αν θέλετε, ότι πρέπει να είμαι ένα καλό κορίτσι και να συγχωρώ τους ανθρώπους που με έχουν βλάψει, έστω και αν αυτοί δεν έχουν μετανιώσει καθόλου ή δεν έχουν μετανιώσει ειλικρινά, έστω και αν δεν έχουν ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη, και αυτό παραπέμπει στο προηγούμενο επεισόδιο, στο 41 ο επεισόδιο του podcast που είχε θέμα της συγχώρεση και αν χρειάζεται να συγχωρούμε. Και με αυτό το σκεπτικό με το οποίο ζούσα τη ζωή μου, προκαλούσα στον εαυτό μου προβλήματα συνεχώς. Ζητάω συγνώμη από όσους σοκάρονται ή δεν είναι εξοικειωμένοι με έναν ειδικό ψυχικής υγείας να προβαίνει σε αυτοαποκάλυψη το κάνω αυτό. Και το έκανα για χρόνια και στο γραφείο όσο καιρό έβλεπα κόσμο. Ένας βασικός κανόνας για την αυτοαποκάλυψη του ψυχολόγου ή του θεραπευτή είναι να μιλάει για ζητήματα τα οποία επιτέλους ή ευτυχώς έχει ξεπεράσει. Γι' αυτό μιλάω τώρα για το ζήτημα τούτο για το ζήτημα αυτό. Γιατί μόλις δυόμιση χρόνια πριν κατάφερα να πάω επιτέλους ουσιαστικά, πραγματικά, κυριολεκτικά, οριστικά, no contact με πρόσωπα από το πολύ στενό οικογενειακό μου περιβάλλον, τα οποία συγχωρούσα επανειλημμένος και που πίστευα εντελώς αστήριχτα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να αλλάξουν, είχαν αλλάξει ή ότι υπήρχε περίπτωση εγώ να τους αλλάξω και να αλλάξω τη μορφή της σχέσης μας. Η σημερινή ιστορία είναι η ιστορία ενός μαύρου προβάτου, ενός αποδιοπομπέου τράγου, ενός scapegoat. Ο όρος scapegoat Μαύρο πρόβατο ή αποδιοπομπαίος τράγος, αναφέρεται σε ένα μέλος μιας οικογένειας, συνήθως είναι ένα παιδί, το οποίο στοχοποιείται από την υπόλοιπη οικογένεια, ως το άτομο που έχει πρόβλημα, ως το άτομο που δεν είναι καλός χαρακτήρας, ως το άτομο που έχει πολλά ελαττώματα, ως το άτομο πάνω στο οποίο βγάζουμε το θυμό μας, βγάζουμε τα νεύρα μας ή θεωρούμε υπεύθυνο για τα όποια ζητήματα αντιμετωπίζει μια οικογένεια. Ο αποδιοπομπαίο τράγος δεν παρατηρείται μόνο μέσα σε οικογένειες, παρατηρείται και σε άλλες ομάδες ανθρώπων, όπως για παράδειγμα σε μια παρέα. Σε μια παρέα συνομιλίκων μπορεί να υπάρχει ένας αποδιοπομπέος τράγος. Ένας από τους ανθρώπους που απαρτίζουν την παρέα, ο οποίος να δέχεται καζούρα, να δέχεται bullying, να δέχεται nagging, να τον κοροϊδεύουν οι άλλοι, να σπάνε πλάκα μαζί του, να βγάζουν τα νεύρα του πάνω του, ακόμη και να τον χτυπάνε αν πρόκειται για παρέα παιδιών και εφήβων. Λοιπόν, υπήρξα από ο τράγος. Δεν ήθελα να το πιστέψω, δεν ήθελα να το κατανοήσω και ακριβώς επειδή λειτουργούσα στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου συνεξαρτητικά, θεωρούσα ότι εγώ έφτεγα για τη ψυχική κακοποίηση και τη σωματική κακοποίηση που δεχόμουνα μεγαλώνοντας. For the record, <laughs> ας σημειωθεί ότι η σωματική κακοποίηση, το ξύλο που έχω βιώσει από τον πατέρα μου, άρχισε στα τρία μου χρόνια και συνεχίστηκε μέχρι και τα 14 μου χρόνια. Δεν έχω φάει ξύλο μετά τα 14 μου χρόνια. Όμως η ψυχολογική κακοποίηση συνεχίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2022 που επιτέλους ήμουν έτοιμη ψυχικά, συναισθηματικά, γνωστικά και πνευματικά να πάω no contact. Στο επεισόδιο αυτού του podcast ο στόχος μου δεν είναι να κατηγορήσω τους γονείς μου, ή πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον με τα οποία έχω εφαρμόσει τη σωτήριο τεχνική του no contact, αλλά να χρησιμοποιήσω το δικό μου προσωπικό παράδειγμα για να δείξω με αυτόν τον τρόπο πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος να αντιληφθεί την αναγκαιότητα του no contact, να πάρει την απόφαση και να εφαρμόσει την απόφαση. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπική ιστορία και όλα τα μέλη μιας οικογένειας έχουν το καθένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο θυμούνται τα γεγονότα και τα περιστατικά που έχουν συμβεί σε μια οικογένεια. Είναι πολύ πιθανόν, για παράδειγμα, ένα άλλο μέλος της οικογένειάς μου να αφηγηθεί πολύ διαφορετικά τη δικιά μου παιδική ηλικία. Και να πει κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι το παιδί αυτό δεν ήταν από τράγος, όχι το παιδί αυτό προσπαθούσαμε να το βοηθήσουμε, όχι το παιδί αυτό ήταν πολύ ζωηρό, το παιδί αυτό ήταν πολύ εναντιωματικό, κάναμε αυτά που γνωρίζαμε πως έπρεπε να κάνουμε, αλλά αυτό το παιδί για παράδειγμα δεν μας συγχωρεί πράγματα που έγιναν στο παρελθόν και ούτω καθεξής. Δεν με αφορά η αφήγηση οποιοδήποτε άλλου για τη δική μου ζωή, το μόνο που με αφορά είναι τα δικά μου βιώματα και η δική μου συλλογή τραυμάτων που κουβαλώ στο υποσυνείδητο μου, που κουβαλώ μέσα στη ψυχή μου, που με βαραίνουν και που κάθε φορά που υπάρχει επαφή με πρόσωπο το οποίο έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην τραυματοποίησή μου, στην αρχική μου τραυματοποίηση, αυτό λειτουργεί ως trigger, λειτουργεί ως υπενθύμηση η οποία μου ξυπνά τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, μου προκαλεί συναισθηματική αναδρομή και απορριθμίζομαι συναισθηματικά. Εισηγούμε με τον ίδιο τρόπο να βλέπετε κι εσείς τη δικιά σας ζωή. Ό,τι και αν λένε άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο ή λιγότερο πρωταγωνιστικό ρόλο, δευτεραγωνιστικό δηλαδή, στη δική σας ζωή, ακόμη και αν λένε ότι είστε υπερβολικός, είστε υπερβολική, ότι είστε υπερευαίσθητος, ότι είστε υπερευαίσθητη, μόνο εσείς γνωρίζετε τι κουβαλάτε μέσα στη ψυχή σας, τι πόνο κουβαλάτε και πόσο πολύ απορριθμίζεστε όταν έρχεστε σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι στην ουσία σας διαψεύδουν, ακυρώνουν τα συναισθήματα σας, σας βγάζουν ψεύτες, σας κατηγορούν ως υπερβολικούς και κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να μην αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης. Εμείς οι ίδιοι και ο θεραπευτής μας, εάν έχουμε έναν θεραπευτή ο οποίος είναι ενημερωμένος σε σχέση με τα ζητήματα της αδιόρατης ψυχικής κακοποίησης, σε σχέση με τα ζητήματα του ναρκισισμού τη προσωπικότητα, σε σχέση με τα ζητήματα της συνεξάρτησης, μόνο εμείς και ο θεραπευτής μας μπορούμε να γνωρίζουμε τι βιώσαμε και για ποιο λόγο είναι η πιο σημαντική από όλες η δική μας προσωπική ανάμνηση της δικής μας ζωής. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν οι υπόλοιποι, αυτό που έχει σημασία είναι τι βιώσαμε εμείς και τι κουβαλάμε μέσα στη ψυχή μας. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω έτσι ενδεικτικά ότι ο ίδιος ο Χίτλερ, ο οποίος είναι ε, κατά την κοινή συνένεση ένας εγκληματίας, αδίσταχτος άνθρωπος, σίγουρα είχε τη δική του αφήγηση για αυτά που έπρεπε η οποία τον ηρωοποιούσε και τον παρουσίαζε ως έναν άνθρωπο που έκανε το σωστό. Άρα, η δική μας ανάμνηση, οι δικές μας αναμνήσεις, οι οποίες μπορεί να μην είναι αναμνήσεις γεγονότων, αλλά αναμνήσεις ιδιαιτέρως στενάχωρων συναισθημάτων, είναι αυτές οι οποίες μας προκαλούν τη μεγάλη ευαισθησία του να απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους που μας τραυμάτισαν ακόμη και 40 χρόνια πριν, ή όταν ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που μας τραυμάτισαν, ή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία άποψη για μας, η οποία αντλείται μέσα από την αφήγηση του αποδιοπομπαίου τράγου, ότι αυτό το παιδί είναι αχάριστο, αυτό το παιδί είναι προβληματικό, αυτό το παιδί κατηγορεί τους γονείς του χωρίς λόγο και οι γονείς του είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά αυτό το παιδί είναι ένα παιδί το οποίο κάνει συνεχώς λάθη και βγαίνει και από πάνω και κατηγορεί τους γονείς του, οι οποίοι είναι στήλοι της κοινωνίας, pillars of the community και ούτω καθεξής. Και απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά και όταν συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι μας αντιμετωπίζουν με ανάλογο τρόπο με εκείνο με τον οποίο μας έχουν αντιμετωπίσει ή συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν οι κακοποίητες μας. Πρόσφατα ανέβηκε στο κανάλι μας στο YouTube ένα βίντεο στο οποίο προσπάθησα να αποδομήσω την περδεμένη ρητορική της κυρίας Αφροντίδης Ναλτινοπούλου σε μια πρόσφατη συνέντευξή της, όπου μιλούσε για το τρίπτυχο πατρίς οικογένεια, και για τις δικές της α, απόψεις, α, οι οποίες αντλούνται μέσα από θεωρίες συνωμοσία για την κουλτούρα αφύπνισης και για τις εξελίξεις γενικώ που γίνονται στην ανθρωπινή κοινωνία. Ε, και σε εκείνη την συνέντευξη, η πολιτικός, η νεαρή πολιτικός, είχε μιλήσει για το τρίπτυχο «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» με μεγάλη εκτίμηση και μάλιστα, υποστήριξε ότι είναι ενάντια στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, γιατί λέει όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να πούν τις ιερές λέξεις μάνα και τις ιερές λέξεις πατέρα. Στην ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες, λόγω κουλτούρας και παράδοσης, και ελληνικής παράδοσης και χριστιανικής παράδοσης, δίνουμε μεγάλη έμφαση στους γονείς θεωρούμε τους γονείς μας ότι είναι άξιοι σεβασμού, έστω και αν δεν πράττουν αναλόγως. Και στις δέκα εντολές του Μωυσέως υπάρχει το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου και στην ελληνική παράδοση υπάρχουν και ιστορίες και παροιμίες και φοβέρες για παιδιά τα οποία δεν τιμούν και δεν εκτιμούν τους γονείς τους. Είναι εξαιρετικά κατανοητό γιατί μια κοινωνία έχει τέτοιους κανόνες, επειδή χρειάζεται να υπάρχουν πρόθυμοι φροντιστές, νοσηλευτές, οικονομική παροχής των ηλικιωμένων. Όλες αυτές οι πεπιθήσεις, όλες αυτές οι παραδόσεις, όλες αυτές οι κοινωνικές εντολές και οι θρησκευτικέ εντολές δημιουργήθηκαν και καλλιεργήθηκαν πριν την οργάνωσή μας σε κράτος και πριν την ανάπτυξη του κράτους δικαίου και της πρόνιας, η οποία πρόνοια εννοείται ότι χρειάζεται να εξελιχθεί περαιτέρω, κυρίως στην Ελλάδα, στην Κύπρο είναι καλύτερα τα πράγματα σχετικά με τη συνταξιοδοτήσεις των ηλικιωμένων και το καθεξής, όμως ως κοινωνία έπρεπε να μαντρώσουμε τα μέλη μας, ούτως ώστε να φροντίζουν τους ηλικιωμένους που δεν θα μπορούσαν πλέον να εργαστούν, που δεν θα μπορούσαν πλέον να προσφέρουν οικονομικά και πρακτικά στην κοινωνία. Οπότε ήταν απαραίτητο να προκαλέσουμε σοκ και δέος, να προσδώσουμε ιερότητα στο ρόλο του πατέρα και της μητέρας, έστω και αν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν πατεράδες και μητεράδες ήταν ανίερος. Αντιλαμβάνομαι πως όσα ψυχοεκπαιδευτικά διδάσκονται και εδώ στο podcast και από το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι μας στο YouTube, ενοχλούν ιδιαίτερα και βαθύτατα συντηρητικά κομμάτια της κοινωνίας και κυρίως ανθρώπους οι οποίοι οι ίδιοι λειτουργούν με έναν αρκισιστικό, αλαζονικό, εγωκεντρικό, τοξικό και εναντιωματικό τρόπο και φοβούνται ότι αν όλο και περισσότεροι άνθρωποι παρακολουθούν είτε τα επεισόδια του podcast, είτε τα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά στο κανάλι μου στο YouTube, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα ξυπνήσουν, υπάρχει κίνδυνος και δικοί τους άνθρωποι, άνθρωποι από το περιβάλλον τους να ξυπνήσουν και πλέον να σταματήσουν, να τους υπηρετούν, να τους σέβονται, να τους έχουν ψηλά χωρίς να το αξίζουν. Σε καμία περίπτωση δεν υπονόησα ποτέ, ούτε πρόκειται να πω ποτέ, πως όλες οι μητέρες δεν είναι μητρικές και όλοι οι πατεράδες δεν είναι πατρικοί. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν καλοήθεις άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι υπεύθυνοι, άνθρωποι με πνευματικότητα, που είναι και πατέρες και μητέρες. Και υπάρχουν κακοήθεις άνθρωποι, άνθρωποι με ναρκισισμό, άνθρωποι εκμεταλλευτέ, άνθρωποι παλιάνθρωποι, που είναι και πατέρες και μητέρες. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω και το σύνδεσμο για το 20ο επεισόδιο του podcast, δηλαδή 30 επεισόδια πριν, όπου μιλήσαμε για το agreeableness και τον disagreeableness, την καλοήθεια, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την κακοήθεια. Εάν οι γονεί μα, τα αδέρφια μας, οι φίλοι μα, οι συνεργάτε μα, ο σύντροφο μα, η σύντροφο μα είναι καλοήθη άνθρωποι, εννοείται ότι αυτό είναι ευτύχημα, εννοείται ότι θα διαφυλάξουμε με πολύ σοβαρότητα αυτή την ιερή σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο καλοήθης ανθρώπου, που και οι δύο έχουν αγαθέ προθέσει, θέλουν ουσιαστικά να συνδεθούν ο ένα με τον άλλον, Κίνητρο του είναι η αγάπη, κίνητρο του είναι η αλήθεια, κίνητρο του είναι η εντιμότητα. Όμως δυστυχώς δεν είναι όλες οι ανθρώπινες σχέσεις έτσι στις μέρες μας, γι' αυτό θα βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όπως έχω βάλει και σε προηγούμενα βίντεο, και στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου του podcast, το σύνδεσμο για το επεισόδιο για τον αρκισισμό. Το πέμπτο επεισόδιο του podcast, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικά επεισόδια στο podcast, τα οποία συστήνω, αν δεν το έχετε παρακολουθήσει, να το παρακολουθήσετε, γιατί εκεί δίνονται πολλές πληροφορίες σε σχέση με τη μάστιγα της εποχής μας, τη μάστιγα του ναρκισισμού. Ζούμε στην εποχή του ναρκισισμού. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα ακριβή στατιστικά στοιχεία. Ειδικοί ερευνητέ πάνω στο ζήτημα αναφέρουν ότι ίσως ένας στους τρεις ή ακόμη και ένας στους δύο μπορεί να είναι ενός είδους ναρκισιστής. Δηλαδή να έχει έναν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Να είναι είτε ένας μεγαλομανής ναρκισιστής, είτε ένας κακοήθης ναρκισιστής, είτε ένας ευάλωτος ναρκισιστής ή κρυφό είτε ένας κοινοτικό ναρκισιστής, ή ένα καλοήθη ναρκιστή. Στο πέμπτο επεισόδιο του podcast, που έχετε το σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του επεισόδιου, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για του τύπου των ναρκιστών. Είναι πολύ φυσιολογικό και πολύ αναμενόμενο να έχουμε στη ζωή μα σχέσει με ναρκιστέ. Και αυτό που παρατηρείτε είναι ότι εάν διατηρούμε σχέσεις με έναν ναρκισιστή, τότε αναπόφευκτα θα έχουμε κι άλλους ναρκισιστές στη ζωή μας. Γιατί, επειδή οι ναρκισιστές συστηματικά κακοποιούν ψυχικά τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται, δεν λέω τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέονται, ενώ τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται, το λέω και το εννοώ, γιατί οι ναρκισιστές δημιουργούν σχέσεις εκμετάλλευσης και σχέσεις συμφέροντος, οι ναρκισιστές ακόμη και παιδιά κάνουν για να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες για ναρκισιστική τροφοδοσία και για κοινωνική αναγνώριση. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του podcast θα μιλήσουμε για τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε κάποιος να είναι όντως σε θέση και όντως έτοιμος για να γίνει γονιός. Μου το έχετε ζητήσει και το έχω σημειώσει και οι ναρκισιστές με τον τρόπο τον ψυχικά κακοποιητικό και μπορεί να κακοποιούν ψυχικά και μέσω της συναισθηματικής παραμέλησης, δημιουργούν στα θύματα τους έναν τέτοιο τρόπο λειτουργίας, έναν τέτοιο τρόπο συνδεσιμότητας, ο οποίος τους κάνει να είναι ανεκτικοί στην κακοποίηση, στη ψυχική κακοποίηση. Ανοιχτική στην ναρκισιστική κακοποίηση. Οπότε, αν έχεις μεγαλώσει με έναν ναρκισιστή πατέρα, ή με μία ναρκισιστρια μητέρα, ή αν έχεις μεγαλώσει με ένα ζευγάρι ναρκιστών γονέων, που ένας το παίζει θύμα και παρουσιάζεται ως είναι ενώ στην ουσία είναι ο πιο ευάλωτος ναρκισιστής, ο οποίος καθυποτάσσεται στον πιο κακοήθη ναρκισιστή, τότε έχεις μεγαλώσει, έχοντας λανθασμένη εικόνα, λανθασμένο πρότυπο για το πώς πρέπει να είναι οι σχέσεις των ανθρώπων. Έτσι θα δημιουργήσεις και φιλίες με ναρκισιστές και σχέσεις με ναρκισιστές και θα νιώσεις και έρωτα για ναρκισιστές. Στο κανάλι μας στο YouTube έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ψυχοπαθολογική έλξη. Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θύμα αναρχιστικής κακοποίησης και έχει αναπτύξει ένα συνεξαρτητικό τύπο προσωπικότητας, ότι νιώθει έντονη ερωτική έλξη για ανθρώπους οι οποίοι είναι αναρκησιστές. Έστω και αν στο βάθος του μυαλού του ή στο βάθος του μυαλού της έχει ότι η μάνα μου ή ο πατέρας μου που με κακοποιούσα ψυχικά ήταν άνθρωποι που δεν έπραταν ορθά, επειδή ακριβώς δεν έχουν ξεφύγει από το φαύλο κύκλο της ναρκισιστικής κακοποίησης, θεωρούν φυσιολογικό, ακόμη και ελκυστικό, να συνδεθούν με ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν, όχι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με παρόμοιο τρόπο με τους γονείς τους. Το μου θυμίζεις τη μάνα μου ή μου θυμίζεις τον πατέρα μου, μπορεί να πάρει τρομαχτικές διαστάσεις, όταν ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μέσα σε ένα κλίμα αναρκησιστικής κακοποίησης, μεγαλώνοντας επιλέγει συντρόφους οι οποίοι να είναι επίσης ναρκισιστές και επίσης να τον την κακοποιούν ναρκισιστικά. Αυτό που μπερδεύει πολλές φορές είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ναρκισιστών. Είπαμε τους πέντε βασικούς, μεγαλομανίς, κακοήθης, καλοήθης, ευάλωτος και κοινοτικός και υπάρχουν και πολλές εναλλαγές αυτών των τύπων, Οπότε αν έχεις ένα γονιό ο οποίος ήταν κακοήθης ναρκισιστής και γνωρίσεις ένα σύντροφο ο οποίο είναι ευάλωτος ναρκισιστής ή αλλιώς κρυφό ναρκισιστής, να θεωρήσεις ότι ο σύντροφος για τον οποίο νιώθεις έρωτα και έντονη ψυχοπαθολογική έλξη είναι εντελώς διαφορετικός από το γονιό σου. Αλλά στην ουσία πρόκειται πάλι για ένα πρόσωπο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γλιτώσει από την κατάρα του να μπλέκει στη ζωή του με κακοποιητικούς ανθρώπους, αν δεν πάει no contact, αν δεν βγάλει εντελώς από τη ζωή του όλους τους ναρκισίστες. Γι' αυτό το λόγο η μέθοδος αντιμετώπισης των ναρκισιστών, η ριζική μέθοδος αντιμετώπισης των ναρκισιστών που είναι το no contact, το να το πάρεις απόφαση και να το εφαρμόσεις, να κόψεις κάθε σχέση μαζί τους, είναι απαραίτητη είναι σως. Δεν μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή σου, δεν μπορείς να προκόψεις τη ζωή σου, δεν μπορείς να σταματήσεις να αυτοσαμποτάρεσαι αν δεν κόψεις σχέση με όλα τα τσογλάνια που έχεις στη ζωή σου. Επιτυχώς, τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ τον όρο τσογλάνι για να περικράψω τους ναρκισιστές. Δεν είναι δικός μου όρος. Έχω ακούσει αυτό τον όρο και τον υιοθέτησα από ένα πρόσωπο το οποίο κατ' επανάληψη υπήρξε θύμα αναρκησιστών, που μου είπε, ξέρεις, οι άνθρωποι αυτοί είναι τσογλάνια, παλιοχαρακτήρες, παλιάνθρωποι. Γέμισε το στόμα του όταν είπε τη λέξη τσογλάνι, γεμίζει και το δικό μου στόμα όταν τη λέω και χαίρομαι που αρκετοί από εσάς μου έχετε στείλει μηνύματα που μου είπατε και μου εκφράσατε ότι αυτός ο χαρακτηρισμός, ο οποίος δεν είναι ψυχολογικός χαρακτηρισμός φυσικά, είναι μία λέξη της κοινή η οποία έχει και ε, οθωμανική καταγωγή. Η λέξη τσογλάνι είναι μία λέξη, η οποία περιγράφει γλαφυρότατα και αποτελεσματικότητα το πώς λειτουργούν οι ναρκισιστές. Είτε αυτοί είναι ευάλωτοι, είτε είναι μεγαλομανείς, είτε είναι κοινοτικοί, είτε είναι κακοήθης είτε είναι ακόμη και καλοήθης. Ο όρος καλοήθης ναρκισιστής, και σας παραπέμπω στο πέμπτο επεισόδιο του podcast που μιλήσαμε για τον ναρκισισμό, αναφέρεται σε μια ελάχιστη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, οι οποίοι δεν έχουν μέσα τους κακοήθεια, απλώς έχουν μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να νιώθουν ότι αποτελούν το κέντρο του σύμπαντος και δεν τους έχει διδάξει κανείς ηθικά την αρετή της ενσυναίσθησης. Σε αυτές τις απειροελάχιστες περιπτώσεις από το σύνολο των αρκησιστών, αν βρεθεί κάποιος ο οποίος θα διδάξει την ενσυναίσθηση σε αυτούς, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να σταματήσουν να είναι αρκησιστές. Πρόκειται όμως για ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτή τη φάρα τη φάρα των τσογλανιών που είναι οι ναρκισιστές. Οπότε, γι' αυτό είπα στην αρχή αυτού του επεισοδίου, αν είμαστε σίγουροι και αν έχουμε εντοπίσει ότι αυτά τα πρόσωπα που είναι στη ζωή μας, είτε πρόκειται για γονείς, είτε πρόκειται για φίλους, είτε πρόκειται για συνεργάτες, είτε πρόκειται για ερωτικούς συντρόφους, είναι ναρκισιστές και είμαστε σίγουροι μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία που κάνουμε με έναν ειδικό ο οποίος έχει γνώσεις περί ναρκισισμού, τότε προχωρούμε στη λήψη της απόφασης no contact. Δηλαδή υπάρχει αυτή πολύ μικρή περίπτωση ότι κάποιος δεν είναι κακοήθης ναρκισιστής, δεν είναι μεγαλομανής ναρκισιστής, δεν είναι ευάλωτος ναρκισιστής, είναι καλοήθης ναρκισιστής. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν καλοήθη ναρκισιστή από τους υπόλοιπους τύπους ναρκισιστών, όταν του δώσουμε ανατροφοδότηση για τον πόνο που μας έχει προκαλέσει, όταν του μιλήσουμε για το πόσο άσχημα νιώθουμε λόγω της συμπεριφοράς του, όταν του εξηγήσουμε ότι δεν υπάρχει μόνο εσύ στο σύμπαν, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και δεν είναι οι δικέ σου οι ανάγκε πιο σημαντικέ από τι ανάγκε των άλλων. Και θέλω να με ακούσεις και να καταλάβεις πόσο έχω πονέσει από τη συμπεριφορά σου, αν συγκλονιστεί, αν συγκινηθεί και αν ζητήσει βοήθεια όντως, ώστε να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί, τότε είναι καλό θες να αρχίσεις εσύ. Αν όμω ανοίξουμε την ψυχή και την καρδιά μα και δώσουμε μια έντιμη, ειλικρινή Καθαρή ανατροφοδότηση σε ένα πρόσωπο που μας τραυματίζει και αυτό δεν συγκινηθεί. Πει τυπικά μια συγγνώμη ή δεν πει καν μια συγγνώμη. Αν γυρίσει και μας κατηγορήσει εμάς για τον πόνο που νιώθουμε και ούτω καθεξής, τότε το πρόσωπο αυτό δεν είναι καλοήθης ναρκισιστής. Γιατί είναι απαραίτητο το no contact. Εάν είσαι συνεξαρτόμενος. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα μπει και ο σύνδεσμος για το έκτο επεισόδιο του podcast που είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στη συνεξάρτηση. Άπαξ και είσαι συνεξαρτόμενος λοιπόν, είτε είσαι συνεξαρτόμενος σε αποθεραπεία είτε όχι, είτε είσαι συνεξαρτόμενος ο οποίος κάνει εντατικά ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία είτε όχι, εάν είσαι συνεξαρτόμενος δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα με έναν ναρκισιστή ή μία ναρκισίστρια ή με μία ομάδα ναρκισιστών και να είσαι ψυχικά αλόβητος. Η συνεξάρτηση, όπως περιγράφεται και στο έκτο επεισόδιο του podcast που υπάρχει ο σύνδεσμος στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου, είναι ένας τρόπος συνδεσιμότητας, ένα άλλο στυλ προσωπικότητας αν θέλετε, το οποίο δημιουργείται μέσα από την άμυνα ενός παιδιού που μεγαλώνει σε ένα ψυχικά εχθρικό περιβάλλον. Αν ένα παιδί μεγαλώνει με εναρκησιστές γονείς, τότε χρησιμοποιεί συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας προκειμένου να επιβιώσει και αυτοί οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας γίνονται τρόπος ζωής, τρόπος λειτουργίας και στην ενήλικη ζωή. Στο υπέροχο έργο του Πιτ στο βιβλίο του για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, παρουσιάζονται τα 4F, οι τέσσερις βασικοί μηχανισμοί άμυνας που χρησιμοποιεί ένα παιδί προκειμένου να αντέξει το τραύμα. Fight, flight, freeze, phone. Fight σημαίνει πάλι, flight σημαίνει διαφυγή, freeze σημαίνει πάγωμα και phone σημαίνει συρρήκνωση τα παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν το φόν, το τέταρτο F, τον συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της συρρήκνωσης, ως τρόπο για να αντέξουν την αρκισιστική κακοποίηση και το εχθρικό ψυχολογικά και συναισθηματικά περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, γίνεται δεύτερη φύση του η συρρήκνωση, γίνονται αυτό που λέμε στα αγγλικά submissive, γίνονται υποτακτικοί, και μεγαλώνοντας όταν συναντήσουν ανθρώπους που επιδιώκουν να τους υποτάξουν και να τους εκμεταλλευτούν, οι ναρκισιστές έτσι λειτουργούν, με την εκμετάλλευση και την καθυπόταξη των άλλων ανθρώπων στο άρρωστο εγώ τους, ανταποκρίνονται αυτόματα. Και όταν κάποιος έχει τη διάγνωση της συνεξάρτησης, εάν έχει διαγνωστεί από τον ψυχολόγο του, τον ψυχοθεραπευτή του, ο οποίος έχει γνώση περί συνεξάρτησης και ναρκισισμού, ότι έχει συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, τότε ο άνθρωπος αυτός, όση ψυχοθεραπεία και αν κάνει, όση ψυχοεκπαίδευση και αν κάνει, πρέπει να παραμένει μακριά από ναρκισιστές. Σκεφτείτε το όπως είναι κάποιος που είναι αλκοολικός και έχει μπει σε ένα πρόγραμμα αποθεραπείας στο πιο διάσημο πρόγραμμα αποθεραπείας και αυτοβοήθειας για τον αλκοολισμό και άλλους εθισμούς, που είναι το πρόγραμμα των 12 βημάτων, έχουν το εξή ρητό. Once an alcoholic, always an alcoholic. Αν είσαι μια φορά αλκοολικός, είσαι πάντοτε αλκοολικός. Το ίδιο ισχύει και για τη συνεξάρτηση. Εάν έχεις διαγνωστεί με συνεξάρτηση, εξακολουθείς όλη σου τη ζωή να είσαι ένας άνθρωπος συνεξαρτόμενος σε αποθεραπεία. Οπότε, εάν κάνεις το λάθος να παραμείνεις σε σχέσεις με ναρκισιστές ή να δημιουργήσεις νέες σχέσεις με ναρκισιστές, είναι πολύ επικίνδυνο, αν όχι σίγουρο, να ξανακυλήσεις. Και προτού το πάρεις είδηση, να βρεθείς εγκλωβισμένος σε ένα φαύλο κύκλο ναρκισιστικής κακοποίησης. Έχω μια ιστορία για σας προσωπική, σας είπα ότι αυτό το επεισόδιο θα είναι εξαιρετικά αυτοαποκαλυπτικό. Είμαι 48 ετών. Το Μάιο θα γίνω 49. Είμαι σχεδόν 49 δηλαδή, αφού αυτό το επεισόδιο βγαίνει στις 29 Μαρτίου. Σε ένα μήνα θα είμαι 49 ετών. Πολύ νωρίς στη ζωή μου άρχισα να χρησιμοποιώ μηχανισμούς άμυνας προκειμένου να επιβιώσω σε ένα εξαιρετικά δύσκολο ψυχικά και συναισθηματικά οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό που έκανα, το οποίο συνήθως κάνουν πολλά παιδιά με καλοήθεια μέσα τους, ήταν να παίρνω την ευθύνη, να παίρνω το φταίξιμο για τις τιμωρίες, τις σκληρές σωματικές και ψυχικές τιμωρίες που δεχόμουν, τόσο στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», όσο και σε άλλα βιβλία μου και στο τελευταίο μου βιβλίο που έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου», αναφέρω και περισσότερες λεπτομέρειες από την παιδική μου ηλικία, τα βιβλία μου αυτή τη στιγμή είναι εξαντλημένα, σύντομα θα επανακυκλοφορήσουν και θα σας ενημερώσω γι' αυτό. Επειδή με ρωτάτε σε διάφορα κοινωνικά δίχτυα, ψάχνω το τάδε βιβλίο σου και δεν το βρίσκω, το άλλο και δεν το βρίσκω, κανένα βιβλίο μου δεν βρίσκεται σε κυκλοφορία αυτή τη στιγμή. Μόλις επανακυκλοφορήσω θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, ήταν δύσκολα τα παιδικά μου χρόνια. Σίγουρα δεν ήταν τα πιο δύσκολα παιδικά χρόνια που έχει βιώσει ποτέ άνθρωπος. Συνεχώ. Ακούω ιστορίες άλλων ανθρώπων που είχαν πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, ίσως και δυσκολότερα από τα δικά μου ή σίγουρα και δυσκολότερα από τα δικά μου, αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι για τον καθένα από μας προσωπικά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο πόνος που βιώσαμε εμείς. Μπορεί και οφείλουμε να δείχνουμε ενσυναίσθηση στον πόνο που έχουν βιώσει άλλοι άνθρωποι, αλλά δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να υποβαθμίζουμε τον πόνο που βιώσαμε εμείς και να λέμε δεν πειράζει που έτρωγα ξύλο για τόσα χρόνια. Δεν πειράζει που με κορόιδευαν οι γονεί μου για τόσα χρόνια. Δεν πειράζει που με φοβέριζαν οι γονεί μου και με απειλούσαν ότι αν συνεχίσω να λέω το ένα ή να λέω το άλλο ή να κάνω το ένα ή να κάνω το άλλο, θα πω στην κόλαση και το καθεξή. Γιατί υπήρχαν και άλλα παιδιά τα οποία δέχθηκα για παράδειγμα σεξουαλική κακοποίηση από του γονεί του. Ναι, είναι τραγικό να δεχθεί ένα παιδί σεξουαλική κακοποίηση από του γονεί του και όποιο παιδί έχει δεχθεί Οποιουδήποτε είδους κακοποίηση από τους γονείς του ή άλλους ενήλικες μεγαλώνοντας πριν οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει τα τραύματα, όμως για τον καθένα από μας προσωπικά τα δικά του τραύματα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, γιατί αν δεν φτιάξουμε τον εαυτό μας, αν δεν βοηθήσουμε τον εαυτό μας να επουλώσει τις πληγές του, δεν θα είμαστε καθόλου χρήσιμοι και στους συνανθρώπους μας. Είναι αυτή η ιστορία που λένε με το αεροπλάνο, που το λένε στις οδηγίες κάθε φορά πριν από μια αεροπορική πτήση, ότι αν υπάρξει πρόβλημα με το οξυγόνο και πέσουν οι μάσκες οξυγόνου, οι μεγάλοι πρέπει να βάλουν πρώτα τη δική τους μάσκα και μετά να βάλουν στα παιδιά. Χρειάζεται ο καθένας από μας να σεβαστεί τα τραύματα που κουβαλάει μέσα του και να ενσκύψει πάνω σε αυτά, ψυχοθεραπευτικά και ψυχοεκπαιδευτικά και με πνευματικό αγώνα, ώστε να μπορέσει να απελευθερωθεί από τις επιζήμιες ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά συνέπειες αυτών των τραυμάτων. Δεν υποβαθμίζω και δεν υποτιμώ τον πόνο κανενός, ούτε και το δικό μου. Λοιπόν, μεγαλώνοντας, άρχισα να χρησιμοποιώ κυρίως το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας φων, το τέταρτο F, να συρρυκνώνομαι και κάποιες φορές το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα των fight, να αντιδρώ. Οι αντιδράσεις μου που είχα μεγαλώνοντας ήταν στα πλαίσια της αντιδραστικής βιότητας, που στα αγγλικά ονομάζεται reactive abuse. Εννοείται ότι θα βάλω και το σύνδεσμο για την αντιδραστική βιότητα, το επεισόδιο για την αντιδραστική βιότητα στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Από τη μια ένιωθα τρομερέ ενοχέ για τα επεισόδια αντιδραστική βιαιότητα που όντω είχα από νεαρή ηλικία πριν την εφηβεία, καν από την προεφηβεία. Να το πω έτσι πιο γλαφυρά, συνήθω όταν με χτυπούσε ο πατέρα μου από ένα σημείο και μετά άρχιζα να του μιλάω άσχημα. Άρχιζα να έχω ξύλινη γλώσσα και να του λέω άσχημα λόγια. Ή όταν έφτανα στα όρια μου, έκανα ξεσπάσματα οργής μέσα στο σπίτι, τα οποία ήταν στα πλαίσια της αντιδραστικής βιότητας. Φώναζα πολύ δυνατά, έλεγα πολύ βαριές κουβέντες, μετά ένιωθα άσχημα, ένιωθα τύψεις γι' αυτά και πήγαινα στο τέταρτο F στη συρρήκνωση, όπου ένιωθα ο τελευταίος άνθρωπος της γης, ο χειρότερος άνθρωπος της γης και ζητούσα συγγνώμη μέχρι να ξαναρχίσει αυτός ο φαύλο κύκλος. Ούτε το δεύτερο F αυτό της διαφυγής μου ήταν ποτέ προσφυλές, ούτε το τρίτο F αυτό του φρίζ, του παγώματος, μου ήταν ποτέ προσφυλέ. Νομίζω ότι ο καθένα από εμά επιλέγει του μηχανισμού άμυνα που θα έχει και με βάση την ιδιοσυγκρασία του, αλλά και με βάση το ηθικό του σύστημα. Δηλαδή, εγώ είχα είτε το fight, όπου έκανα κρυσάρε και στην προεφηβεία και στην εφηβεία, έβαζα τι φωνέ, έλεγα τα παράπονα μου, ήμουν λεκτικά επιθετική. Και μετά από αυτέ τι κρυσάρε, ένιωθα τύψει, ένιωθα ενοχέ, ζητούσα συγγνώμη, με χωρούσε η τρύπα του βελονιού. Ένιωθα ο χειρότερο άνθρωπο τη γη. Ένιωθα ότι είμαι ένα πολύ κακό παιδί. Ένιωθα ότι δεν είμαι άξιο παιδί των γονέων μου. Και γινόμουν εντελώ δουλική και εντελώ υποτακτική. Αυτό το submissiveness, αυτή η υποτακτικότητα και αυτή η τραγικά χαμηλή αυτοεκτίμηση με στήχωσε στο υπόλοιπο της ζωής μου μέχρι τα 46 μου χρόνια που επιτέλους άνοιξα τα μάτια μου και είδα ότι έπρεπε να πάω no contact για να πάυσω να επανατραυματίζομαι, για να πάψω να έχω μνημονικές αναδρομές και συναισθηματικές απορριθμίσεις οι οποίες τροφοδοτούσαν ένα νέο φαύλο κύκλο, στον οποίο λειτουργούσα αυτοσαμποταριστικά, λειτουργούσα αυτοκαταστροφικά και έκανα ζημιά στον εαυτό μου και έδινα και εφόδια στους κατηγορητές μου για το ότι κοίταξε, δεν τα καταφέρνει με τη ζωή της, κοίταξε, τα έχει κάνει μαντάρα με το ένα, τα έχει κάνει μαντάρα με το άλλο, άρα έχουμε δίκιο που λέμε πως αυτό είναι το κακό μας παιδί, το προβληματικό μας παιδί ή το μαύρο πρόβατο. Δημιουργώντας ένα στυλ προσωπικότητας εξαιρετικά προβληματικό, το στυλ της προσωπικότητας μου κατά τη διάρκεια της εφηβείας μου και μετά το πέρας της εφηβείας μου παγιώθηκε δηλαδή από ένα σημείο και μετά ήταν αυτό ενός συνεξαρτώμενου ανθρώπου ο οποίος είχε κάποιες φορές έντονα ξεσπάσματα θυμού ή και οργής θα έλεγα. Αν πάτε να ρωτήσετε τους γείτονες στο πατρικό μου θα σας πούν ότι συχνά όταν επισκεπτόμουν τους γονείς μου ακόμη και το διάστημα που ζούσα πολύ μακριά θα ακούγονταν ομερικοί καυγάδες, στους οποίους ακουγόταν η φωνή μου, να υψώνεται η φωνή μου, να φωνάζω, να μην μπορώ να συγκρατηθώ. Εδώ θέλω να πω ότι σύνθετη διαταραχή με τα δεν έχουν μόνο οι συνεξαρτόμενοι. Σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού μπορεί να έχουν και οι ναρκισιστές. Και ένας ναρκισιστής όταν απορριθμίζεται συναισθηματικά έχει επίσης εκρήξεις οργής, για τι οποίες όμως δεν νιώθει καμία απολύτως ενοχή έπειτα, εκρήξεις οργής τις οποίες δικαιολογεί απολύτως πριν κατά τη διάρκεια τους και μετά και εκρήξεις οργής οι οποίες είναι κομμάτι του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί γιατί μέσα σε αυτές τις εκρήξεις οργής μεταθέτει τα δικά του εσωτερικά βάρη στους άλλους. Οι ναρκισιστές Επίσης μπορεί να έχουν μεγαλώσει σε ένα ψυχικά κακοπιτικό περιβάλλον, αλλά επιλέγουν άλλους μηχανισμούς άμυνας. Αυτόν του fight και αυτόν του flight. Είτε κάνουν καυγάδες, είτε διαφεύγουν των ευθυνών τους. Επίσης υπάρχουν αρκησιστές οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο ήταν μάρτυρες των γονέων τους να κακοποιούνται από τοξικούς παππούδες, τοξικές γιαγιάδες από ναρκισιστές άλλους, και οι οποίοι αυτοί οι ναρκισιστές μεγαλώνοντας ιδωλοποίησαν, εξειδανίκευσαν τους ναρκισιστές παππούδες τους, τις ναρκισίστριες γιαγιάδες τους, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν δύναμη και ισχύ και αποφάσισαν ότι εγώ δεν θα γίνω σαν την μάνα μου και τον πατέρα μου που είναι θύματα, εγώ θα γίνω δυνατός. Γιατί σε ένα παιδί το οποίο επιλέγει ξανά και ξανά το δρόμο του ναρκισισμού, αυτό το οποίο είναι ελκυστικό στον αρκισισμό είναι η δύναμη, η εξουσία και η επικράτηση που έχει ο ναρκισιστής. Λοιπόν, αναπτύσσοντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο στυλ προσωπικότητα, ξαναλέω ότι ακόμη και τα στυλ των ναρκισιστικών προσωπικότητων μπορεί να μπλεχτούν μεταξύ τους και κάποιος να έχει στοιχεία και από το κακοήθες και από το κρυφό για παράδειγμα, εγώ είχα αρκετά στοιχεία συνεξάρτησης και στοιχεία αντιδραστικής βιότητας, κατέληξα να κάνω επιλογές φίλων, συντρόφων, ανθρώπων με τους οποίους δημιουργούσα σχέσεις που μπορεί να ήταν επαγγελματικέ κάποιες φορές, οι οποίες είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά. Ήταν κάποιου είδους ναρκισίστες. Ξαναλέω ευάλωτη, κακοήθης, μεγαλομανής, κοινωτική και ούτω καθεξής σε κάποια φάση είχα κάποιο ξέσπασμα αντιδραστική βιότητας επειδή έφτανα στα όρια μου και τερμάτιζα αυτή τη σχέση ή αυτή η σχέση τερματιζόταν από την άλλη πλευρά επειδή άμα ανοίξει το στόμα σου και τα πεις όλα χύμα και με ένταση και με φωνές ο άλλος θα πει δεν, δεν μπορώ αυτή να την κάνω καλά πλέον, δεν μπορώ να την εκμεταλλευτώ συναισθηματικά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αυτήν φεύγω και μετά έμενα με ένα συνέστημα ανακούφιση που έφευγε ο ναρκισιστής από τη ζωή μου ή ναρκισίστρια από τη ζωή μου, αλλά και με ένα αίσθημα ενοχή για τη συμπεριφορά μου, η οποία ήταν συμπεριφορά αντιδραστική βιότητα. Δεν έχω χτυπήσει ποτέ άνθρωπο, αλλά έχω φωνάξει δυνατά, έχω α, πει βαριέ κουβέντε σε ανθρώπου. Κάνοντας το αυτό σε ένα ξέσπασμα, ξαναλέω, αντιδραστική βιότητα, το οποίο θα μπορούσε κάποιο αδαεί να το χαρακτηρίσει και μια έκρηξη ναρκιστική οργή. Και όντω, σε κάποια φάση, έκανα 7 χρόνια ψυχοθεραπεία με έναν ψυχολόγο που δεν έχει καμία ιδέα περί ναρκισμού, καμία ιδέα περί συνεξάρτηση, δεν είναι καθόλου ενημερωμένο ο ίδιο, δεν ήταν τέλο πάντων τότε σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, ο οποίο εμέσω πλήσει σαφώ μου έλεγε ότι εγώ είχα ένα αρκισιστικό προσωπικότητα, ότι εγώ ήμουν προβληματική, ότι εγώ δημιουργούσα προβλήματα στους άλλου και συν τη σε κάποια φάση του ξέφυγε και μου ανέφερε ότι πίσω από την πλάτη μου είχε συνομιλίε με του γονεί μου. Τόσο καλά. Είναι τραγικό γιατί ενώ ήμουν η ίδια ψυχολόγο και πήγαινα όλα τα χρόνια σε άλλον ψυχολόγο, δεν είχα βρει την κατάλληλη αντιμετώπιση, ούτε στα δικά μας τα κοιτάπια της επιστήμης μας, αλλού και στη ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση για να κατανοήσω τι μου συνέβαινε. Κάποια ευρήματα στην αρχή της δεκαετίας του 2000 για την τοξική οικογένεια, τους τοξικούς γονείς, τη συναισθηματική αιμομιξία, με βοήθησαν να προειδιαστώ κάπως για το τι μπορεί να συνέβαινε, αλλά δεν μπορούσα να είμαι σίγουρη, επειδή σύσσωμη η κοινότητα, η ψυχολογική και η ψυχοθεραπευτική ακόμη δεν είχε υιοθετήσει αυτό το νέο τρόπο σκέψης, τον οποίο διδάσκουμε τόσο στο κανάλι μας στο YouTube, όσο και στα επεισόδια του podcast. Μία εξαιρετικά επιφανής και ικανή ακαδημαϊκός, η δόκτωρα η οποία έχει γράψει και συνεχίζει να γράφει εξαιρετικά βιβλία πάνω στο θέμα, είναι από τους πρώτους που έχουν ταξιθετήσει και έχουν στοιχειοθετήσει την ύπαρξη του ναρκισισμού ο στυλ προσωπικότητας και τις διαστάσεις επιδημίας που έχει πάρει το πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή. Λοιπόν, μεγαλώνοντας, είχα αρχίσει να πείθομαι όλο και περισσότερο ότι είμαι ακατάλληλη για να σχετίζομαι με άλλους ανθρώπους. Επειδή οι μου Τόσο σε φιλικό επίπεδο όσο και σε πιο προσωπικό επίπεδο ήταν ανθρώπων οι οποίοι προσωμίαζαν με τους αρχικούς κακοποίητες. Επίσης εξακολουθούσα να διατηρώ σχέσεις με άτομα από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον τα οποία ε, παπαγάλιζαν την ίδια αφήγηση για μένα. Η αφήγηση ήταν ότι είμαι προβληματική, ότι είμαι ένα παιδί ευφυές, που είχα ξεκινήσει τη ζωή μου με πολύ καλά εφόδια αλλά στην πορεία τα κατέστρεψα όλα και κυρίως όταν αποσκύρτησα από το σχήμα στο οποίο είχα εκπαιδευτεί να ζήσω το σχήμα του πατρίς θρησκεία οικογένεια όταν χώρισα από τον πατέρα των μεγάλων μου παιδιών τόλμησα να κάνω ένα διαζύγιο σε μια ιερατική οικογένεια για όσους δεν το γνωρίζετε ο πατέρας μου είναι και θεολόγος και η μητέρα μου εκπαιδευτικός και μορφωμένη γυναίκα αλλά και οι δύο μέλη μιας πολύ εξτρεμιστικής θρησκευτική οργάνωση. Ε, άτομα τα οποία από το ευρύτερο οικογενικό περιβάλλον παπαγάλιζαν ή πιπίλιζαν την ίδια αφήγηση για μένα, έκαναν παρέα μαζί μου και μέσω πλησαφό μου μετέδιδαν συνεχώ το μήνυμα ότι είμαι αποτυχημένη, ότι είμαι ντροπή, ότι είμαι προβληματική, ότι έχω καταστρέψει τη ζωή μου και ούτω καθεξής. Έζησα δύσκολα. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ότι δεν είχα έναν θεραπευτή, μία θεραπεύτρια, οι οποίοι να μπορούν να με βοηθήσουν, να καταλάβω τη δυναμική των σχέσεων μου, να καταλάβω τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που με Ξαναλέω, το έχω πει σε προηγούμενα επεισόδια και θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το link για το επεισόδιο με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια καινούργια κλινική οντότητα που πρόσφατα έχει αναγνωριστεί και έχει μπει στο ICD ως μια διάγνωση. Δεν είχα βρει τον κατάλληλο ειδικό να με βοηθήσει να δω τι συνέβαινε στη ζωή. Γιατί ακόμη και αν θεωρητικά γνωρίζεις κάποια πράγματα χρειάζεσαι έναν καλό ψυχολόγο ο οποίος να μπορεί να κατανοήσει η οποία να μπορεί να κατανοήσει τι συμβαίνει και να σου ονομάσει τις δυναμικές της ζωής σου. Αυτή τη ψυχολόγο τη γνώρισα πολύ αργότερα. Πέρασα μεγάλο μέρος της ενήλικης μου ζωής ως μονογονέας, μεγαλώνοντας δύο παιδιά, τα οποία παιδιά μου τα μεγάλα δυστυχώς δεν τα προστάτευσα ως σοφιλα από την τοξικότητα και την πλήση εγκεφάλου που δέχθηκαν από τους δικούς μου κακοποίητες. Οπότε η απελπισία μου, η μεγάλη μου δυσκολία να αγαπήσω τον εαυτό μου, ήταν παντού. Ήταν παντού ορατή. Στις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους, τους ενήλικες, όπου επέλεγα, υποσυνείδητα μεν, αλλά επέλεγα να συνδέομαι με ανθρώπους με ένα αρκεσιστικό στυλ προσωπικότητας, σαφώς και καλυμμένο, γιατί δεν μπορούσα να παραβλέψω ένα πολύ έντονο αρκεσιστικό στυλ προσωπικότητας του και καλυμμένο όμως μια χαρά με έλκυε. Και αρκετές φορές είχα και στο σπίτι να αντιμετωπίσω τις αντιδράσεις των παιδιών μου προς εμένα οι οποίες ήταν επηρεασμένε από αυτή την αφήγηση που άκουγαν από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και όχι μόνο από τους δικούς μου γονείς αλλά και από τα πρώην πεθερικά μου όπου εγώ με πλήρη άγνοια κινδύνου, με πλήρες συνεξαρτητικό στυλ λειτουργίας και people pleasing, people pleasing σημαίνει να θες να ευχαριστείς τους άλλους, φρόντιζα και πλήρωνα κιόλας για να έχουν επισκέψεις. Θα μπορούσα δηλαδή να αποτρέψω την επαφή των παιδιών μου με τους δικούς μου κακοπίτες, πάρα πολύ απλά. Θα μπορούσα, όμως δεν το έπραξα, γιατί ήμουν συνεξαρτόμενη και γιατί θεωρούσα ότι ήμουν κακός άνθρωπος και γιατί μέσα μου πίστευα την αφήγηση που μου έλεγαν ότι είσαι ένας κακός άνθρωπος που δεν κατάφερες να κάνεις καλή επιλογή συντρόφου, που διέλυσες το γάμο σου, που τα παιδιά σου είναι τώρα παιδιά χωρισμένων γονιών και ούτω καθεξής. Στα 41 μου, τόλμησα να κάνω ξανά ένα γάμο. Μπορείτε να φανταστείτε ότι η επιλογή που έκανα ήταν με ένα αρκετά διαφορετική από την πρώτη, αλλά έχει τα γνωστά και αναμενόμενα στοιχεία. Και καλυμμένα, ευάλωτα, αλλά υπήρχαν. Όταν ήμουν σε εκείνη τη σχέση και εκείνο το γάμο, ήμουν εξαιρετικά δυστυχισμένη αλλά παραμύθιαζα τον εαυτό μου και στην ουσία παραμύθιαζα και τους άλλους ανθρώπους τους οποίους μιλούσα για το ότι ήμουνα καλά. Γιατί στην ουσία είχα λύσει το πρόβλημα της μοναξιάς που με κατέτρεχε τα προηγούμενα χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του, ένας άνθρωπος που έχει εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένας άνθρωπος που νιώθει ενοχές για τη συμπεριφορά του και νιώθει ότι φταίει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ή άλλοι ή οτιδήποτε, δεν αντέχει να μείνει μόνο. Δεν αντέχει τη μοναξιά. Ο γάμος αυτός ήρθε σε τέλος τέσσερα χρόνια πριν. Νομίζω ότι ήταν μία περίπτωση στην οποία όταν σιγά σιγά βρήκα το θάρρος να αρχίσω να διεκδικώ τα δικαιώματα μου μέσα στη σχέση, η αλλοι οτιδηποτε δεν αντεχει να μεινει αυτή τελείωσε όχι από δική μου πρωτοβουλία, αλλά τελείωσε. Μετά από αυτό γνώρισα μια καινούργια θεραπεύτρια η οποία για πρώτη φορά μου είπε πράγματα που κανείς θεραπευτής ή θεραπεύτρια που είχα προηγουμένως δεν μου είπα. Η μάνα σου δεν είναι μητρική. Ο πατέρας σου δεν είναι πατρικός. Η γονή σου είναι τοξική. Σκέφτηκες ποτέ την πιθανότητα οι γονείς σου να έχουν έναν αρχισιστικό τριπροσωπικότητα. Πράγματα στο οποία μου πολύ αντίθετη. Κλωτσούσα πολύ ακούγοντα αυτέ τι διαπιστώσει. Δεν μπορούσα καθόλου να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ ότι όλη μου τη ζωή είχα μία λαθασμένη αφήγηση. Θεωρούσα τον εαυτό μου το κακό παιδί και τους υπόλοιπους, τους καημένους, τους καλούς γονείς, οι οποίοι παρόλο που το παιδί τους είναι αντιδραστικό, πάντα αποδέχονται τη συγνώμη του και πάντα είναι εκεί για να το συνδράμουν. Προχωρώντας η ψυχοθεραπεία, άρχισα σιγά σιγά να αντιλαμβάνομαι το δικό μου πρόβλημα συνεξάρτησης. Δηλαδή ο δεύτερος γάμος μου έδωσε την ευκαιρία να δω πολύ καθαρά το δικό μου πρόβλημα συνεξάρτησης και να το διαχωρίσουν από τις όποιες συμπεριφορές είχαν οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί στην πραγματικότητα δεν μας φταίει κανένας ναρκισιστής που εμείς πάμε και κάνουμε σχέση μαζί του ή καμία ναρκισιστρία. Δεν μας φταίει κανένας ναρκισσός που εμείς τον παντρευόμαστε ή τον κάνουμε ή την κάνουμε σύντροφό μα και του δίνουμε το πασαπόρτι για να μας κακοποιεί. Δεν μας φταίει. Εμείς τους διαλέξαμε. Αυτό που συνειδητοποίησα αρκετά μετά, ίσως ένα-ενάμιση χρόνο μετά το διαζύγιο, ήταν ο δικός μου ρόλος. Ο δικός μου ρόλος σε μια ατέριαστη και λανθασμένη για μένα επιλογή για άλλη μια φορά. Οπότε αναγκαστικά εστίασα στο να ενδυναμωθώ και να μπορέσω να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου και να σταματήσω να κατηγορώ τον εαυτό. Σε αυτή τη διαδικασία έκανα το λάθος, το σωτήριο λάθος θα έλεγα, να μπω σε μία σχέση η οποία κράτησε 6 μήνες με έναν άνθρωπο ξεκάθαρα κακοήθη και εβάλο τον Μπήκα γνωρίζοντας τι σημαίνει ναρκησισμός, τι σημαίνει συνεξάρτηση και νιώθοντας απολύτως δυνατή να αντιμετωπίσω εάν τυχό μου προέκυψε ένα ζήτημα Συνεξάρτηση, συναρκή συστική κακοποίηση. Έξι μήνε διέρκυσε η σχέση αυτή. Στη διάρκεια αυτών των έξι μηνών συνεξαρτήθηκα βαθύτατα. Έχασα τη μιλιά μου. Έχασα την καλή μου διάθεση. Έχασα την ενεργητικότητα Έχασα την όρεξή μου για τη ζωή. Σμικρύνθηκα. Συρρυκνώθηκα χάθηκα. Οπότε, το Γενάρη του 22, όταν βρήκα το θάρρος και έβαλα τέλος σε αυτή την εξαιρετικά ψυχικά κακοποιητική σχέση, είπα δεν υπάρχει άλλο, δεν πρόκειται να βιώσω ξανά κάτι τέτοιο. Πρέπει να βρω ριζικές λύσεις. Επιδόθηκα με σθένος στη ψυχοθεραπεία, εδώ να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια εκείνων των έξι μηνών, επειδή δεν είχα χρόνο, επειδή δεν προλάβαινα, δεν έκανα ψυχοθεραπεία. Γιατί πολλές φορές εμείς οι ίδιοι ξέρουμε πως είναι ότι αν κάνω ψυχοθεραπεία θα ανοίξουν τα μάτια μου. Οπότε όταν πάμε και στραβωνόμαστε και είμαστε τυφλωμένοι, θέλουμε να παραμείνουμε μέσα στη στραβωμάρα μας, έτσι δεν βρίσκουμε χρόνο για ψυχοθεραπεία. Επανήλθα στη ψυχοθεραπεία και είπα θα το πιάσω αυτό το τέρας της συνεξάρτησης, που είναι σαν λερναία ύδρα, κόβεις μία συνεξαρτητική κατάσταση, ξεφυτρώνει άλλη, μίσου. Θέλω να τελειώνω με αυτό. Το αποτέλεσμα αυτής της εντατικής ψυχοδουλειάς ήταν το καλοκαίρι του 2022 να πάρω φυσικά και αβίαστα την απόφαση να πάω νοοκόνταγκ. Το ανακοίνωσα, δεν με πίστεψαν επειδή πολλές φορές στο παρελθόν είπα δεν θα σας ξαναμιλήσω, δεν θα έχουμε πλέον σχέση, φεύγω, δεν υπαρχεται Και μετά πήγαινα. I crawled back. Μπουσουλούσα πίσω, πως ένα μωρό μπουσουλάει πίσω και πάει. Με την ουρά στα σκέλια πήγαινα πίσω γιατί δεν ήμουν έτοιμη να κάνω no contact. Γιατί δεν είχα αντιληφθεί τι δυναμικέ των σχέσεων που συνέβαιναν και γιατί δεν είχα δεχθεί ειδική ψυχοθεραπεία ενδυνάμωση και αποθεραπεία του ναρκισμού. Και από τη στιγμή που πήγα no contact, άρχισα να βιώνω μία απαράμιλλη ευδαιμονία και για πάνω από ένα χρόνο έζησα μόνη, σύγκολ, σε όλο αυτό το διάστημα ξεκαθάριζα φιλικές και άλλου είδου σχέσει με ανθρώπους που είχαν επίσης ναρκισιστικά στυλ προσωπικότητας, που προτού πάω no contact, με τους πρώτους κακοποιητές μου δεν μπορούσα να το δω. Εννοείται ότι δεν πήγα μόνο με τους γονείς μου. Πήγα και με εκείνο το οικογενειακό πρόσωπο, από το ευρύτερο περιβάλλον που ήταν, αν θέλετε, ο ντελάλης τους ή ο επτάμενος πίθηκος, αν το πάρουμε έτσι. Και σήμερα, αρχές του 2024, σχεδόν δύο χρόνια μετά, μπορώ να πω ότι νιώθω επιτέλους ελευθερία, και ότι δεν με ελέγχει η κακή γνώμη που έχουν για μένα άνθρωποι που έπαιξαν τραυματικό ρόλο στη ζωή μου, ούτε βρίσκομαι στη διαδικασία να επανατραυματίζουμε κάθε φορά που έχω ξανά επαφή μαζί τους, ούτε να έχω συναισθηματικές αναδρομές οι οποίες να μου προκαλούν συναισθηματική απορρίθμιση και κατά τη διάρκεια της συναισθηματικής απορρίθμισης να έχω περιστατικά αντιδραστικής βιότητας ή να δρώ αυτοκαταστροφικά. Γνωρίζω πόσο δύσκολο πράγμα είναι και να καταλάβεις ότι κάποια πρόσωπα που βρίσκονται μέσα στη ζωή σου με τα οποία είσαι πολύ συνδεδεμένος σου μπορεί να είναι οι γονείς σου, μπορεί να είναι ξαναλέω τα ενήλικα παιδιά σου, Μπορεί να είναι ένας αδερφός, μια αδερφή, μια γιαγιά, ένας παππούς, ένας εραστής, ένας σύντροφος, ένας άνδρας, μια γυναίκα, μια φίλη, ένας φίλος, ένας στενός συνεργάτης. Ριζική αποδοχή ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, είναι τοξικοί και δεν θέλουν να αλλάξουν. Ριζική αποδοχή αυτού του γεγονότος και μία πολύ ισχυρή απόφαση ότι θέλω να ζήσω καλά. Από εδώ και πέρα θέλω να είμαι καλά. Θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου και τους ανθρώπους που αγαπώ και τους ανθρώπους για τους οποίους έχω ευθύνη όπως τα ανήλικα παιδιά μου από την τοξική επίδραση ανθρώπων που δεν γνιάζονται καθόλου για τον πόνο που προκαλούν στους άλλους αλλά μόνη τους έγνοια είναι πώς να περάσει το δικό τους, πώς να αυτοδικαιώνονται, πώς να χρησιμοποιούν τους άλλους για πηγή ναρκισιστικής τροφοδοσίας και ούτω καθεξής. Είναι δύσκολο να πάρεις την απόφαση για no contact, χρειάζεσαι ψυχοθεραπευτική δουλειά και για να καταλάβεις το τι συμβαίνει μέσα σου και τι συμβαίνει στις σχέσεις σου με σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σου, Χρειάζεσαι συστηματική ψυχοθεραπεία με ψυχολόγο που να έχει γνώσεις για αναρκησισμό, συνεξάρτηση, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και ούτω καθεξής. Δεν έχουν όλοι οι συνάδελφοι γνώσεις και με μεγάλη μου λύπη διαβάζω σε διάφορες έτσι, αναρτήσεις που μου στέλνετε ε, κάποιον, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι ψυχολόγοι και δεν έχω κάποιο λόγο να αμφισβητήσω ότι είναι ψυχολόγοι, κάποιες αναρτήσεις οι οποίες είναι υπερ αυτόν που έχω στυλιτεύσει, του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ο γονιός είναι η ιερή λέξη, η μάνα είναι η ιερή λέξη, ο πατέρας είναι η ιερή λέξη και όλα αυτά. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτέ ψυχοθεραπευτές ενημερωμένοι για ζητήματα αναρκησισμού, συνεξάρτησης και σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Αν παρακολουθείς αυτό το επεισόδιο του podcast και θέλεις να βοηθήσεις τον εαυτό σου, ψάξε να βρεις ένα ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος να είναι up to date να είναι ενημερωμένος με τα νέα ευρήματα της επιστήμης, της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Δεν είναι όλοι. Λοιπόν, είπαμε, δεν είναι όλες οι συγνώμες αυθεντικές και δεν χρειάζεται να συγχωρέσουμε όλους τους ανθρώπους, ο λόγος που στο προηγούμενο επεισόδιο, στο 41ο επεισόδιο του podcast, είπαμε ότι η συγχώρεση δεν είναι απαραίτητη για τη δική μας ψυχική υγεία, γιατί ακριβώς το να συγχωρώ κάποιον, σημαίνει όπως λέει και η ετυμολογία της λέξης, να βρίσκομαι στον ίδιο χώρο μαζί του. Όχι, δεν θα βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο με κακοποιητέ. Δεν θα βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο με ανθρώπους ναρκισιστές και τοξικούς οι οποίοι μας έχουν τραυματίσει στο παρελθόν και μας έχουν αποδείξει στο πέρας των χρόνων ότι η αφήγηση που έχουν για μας είναι κακοποιητική, ότι μας έχουν μαυροπινακίσει, μας έχουν κάνει το μαύρο πρόβατο της οικογενείας ή δεν ξέρω εγώ του συστήματος και οι άνθρωποι αυτοί οπωσδήποτε δεν ενδιαφέρονται ούτε για να αλλάξουν, ούτε για να μας σεβαστούν, ούτε για να ζητήσουν αυθεντικά συγγνώμη, ούτε για οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο για να βγαίνουν σωστοί, να βγαίνουν δικαιωμένοι και οι άλλοι να τους εκτιμούν, να συνεχίζουν να έχουν σχέσεις μαζί τους και να χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως μέσο διαχείρισης των δικών τους δύσκολων εσωτερικών συναισθημάτων. Sorry, συγγνώμη, αλλά έχουμε και εμείς δικά μας δύσκολα εσωτερικά συναισθήματα και θα εστιάσουμε την ενέργεια μας όλοι και την προσπάθεια μας στο να διαχειριστούμε τα δικά μας δύσκολα εσωτερικά συναισθήματα, τους δικούς μας εσωτερικούς δαίμονες και εναρκησιστές, αν θέλουν, ας αντιμετωπίσουν τους δικούς τους. Αν δεν θέλουν, θα βρουν άλλα πρόθυμα θύματα, άλλους ανθρώπους με τάσεις people pleasing και συνεξάρτησης και καλά παιδιά και που σκέφτονται τι θα πει ο κόσμο και ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το άγιο και ποιο είναι το δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Προτιμώ να είμαι κακιά κόρη, να είμαι στα μάτια των ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Να είμαι μια κακιά κόρη, να είμαι μια αχάριστη κόρη, να είμαι ένα παλιό χαρακτήρα ο οποίο πλέον. Επειδή είμαι no contact, ούτε έχω άλλα επεισόδια αντιδραστικής βιότητας, ούτε τρέφω μίσος, κακία και θυμό προς όσους με έχουν κακοποιήσει, ούτε τους μισώ, ούτε εύχομαι το κακό τους, ούτε τους κάνω κάτι. Και επίσης έχω σταματήσει να είμαι αυτοκαταστροφική. Αξίζει τον κόπο να πάρουμε την απόφαση για τον no contact και να εφαρμόσουμε την απόφαση για τον no contact. Και no contact σημαίνει τους μπλοκάρω από παντού, τους μπλοκάρω από τα τηλέφωνα, από τα κοινωνικά δίχτυα, Μπλοκάρω τον αριθμό από τα τηλέφωνα και σβήνω και την επαφή ούτως ώστε να μην μου έρθει μια βαθιά επιθυμία να επικοινωνήσω ξανά με τους κακοποιητές μου που μας έρχεται συχνά. Τον πρώτο καιρό θα έχουμε έτσι ελε, αναλαμπές στις οποίες θα θυμόμαστε κάποιες καλές στιγμές και θα λέμε Μα τα ήταν τα τα γλυκούλα. Συστήνω να κάνετε αυτό που... Ε, συστήνω επίση να κάνουμε και μετά από ένα χωρισμό με έναν κακοποιητή, μετά από ερωτική σχέση, να φτιάξετε ένα βίντεο στο μυαλό σα με όλε τι αρνητικέ στιγμέ ή με αρκετέ από τι αρνητικέ στιγμέ, σαν ένα τρέιλερ τη κακοποίηση το οποίο να το βάζετε να παίζει στο μυαλό σα κάθε φορά που νιώθετε πω δηλιάζετε ή πω θέλετε να συγχωρέσετε την Καημενούλα και τον Καημενούλη και το καθεξή. Και εδώ θέλω να πω ξανά ότι ένας ναρκισιστής, όσο χρόνο και αν είναι, όσα προβλήματα υγείας και αν έχει, δεν πάβει να είναι ναρκισιστής. Και έχουμε πει και στο χθεσινό βίντεο που ανέβηκε στις 27 Μαρτίου 2024 στο κανάλι μας στο YouTube για την τοξική ναρκισίστρια, μέγερα, παρεμβατική γιαγιά, ότι οι άνθρωποι με άνοια, εάν έχουν ένα υγιές στυλ προσωπικότητας και είναι καλοήθης άνθρωποι, θα είναι γλυκύτατη ανοϊκή ασθενή. Ενώ αν ένα ναρκεσιστή, ένα τύπο με τοξικό στυλ προσωπικότητα, έναντιωματικό στυλ προσωπικότητα, πάθει άνοια, θα είναι ένα πολύ κακότροπο και κακοήθη ανοϊκό ασθενή. Άλλο οι ασθένειε και άλλο το στυλ προσωπικότητα. Το στυλ προσωπικότητα έχει να κάνει με το ποιόν του ανθρώπου, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του, έχει να κάνει με το πώ έχει αποφασίσει να ζήσει τη ζωή του. Δεν αρκεί να έχουμε αποφασίσει να ζούμε εμείς τη ζωή μας με αγάπη και εντιμότητα. Χρειάζεται να βγάλουμε και από τη ζωή μας όλους όσοι δεν ζουν τη ζωή τους με αγάπη και εντιμότητα για να μπορέσουμε να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε υγιείς, να ζούμε καλά. Και να προστατεύσουμε έτσι και τη ψυχική μας υγεία και ισορροπία αλλά και τη σωματική μας υγεία και ισορροπία. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το κύμα αγάπης που μου στείλατε μετά από το προηγούμενο επεισόδιο του podcast, το 49ο. Σας χαιρετώ.